Αλλά θα σας πω σε ένα άλλο παράδειγμα επιλέξιμων πράσινων έργων και πρωτοβουλειών που έκανε ο Δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, τοποθετώντας φωτοβολταϊκά στην παραλία, ώστε οι λουόμενοι να φορτίζουν ηλεκτρονικές συσκευές δωρεάν και μάλιστα με καθαρή ενέργεια. Ελεύθερη παραλία του Δήμου Βούλας. Τυπική εικόνα ελληνικής ακτής. Θάλασσα, λουόμενοι, ομπρέλες και ήλιος. Αυτό που την καθιστά μοναδική είναι τα ηλιακά πάνελς και οι φορτιστές πάνω στις ομπρέλες που δίνουν τη δυνατότητα για δωρεάν φόρτιση των ηλεκτρονικών συσκευών από καθαρή ενέργεια, όσοι θαμώνες απολαμβάνουν τον μπάνιο τους. Κάθε ομπρέλα διαθέτει δύο USB. Πρόκειται για σύμπραξη του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης με την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η αξία της επικοινωνίας του μηνύματος της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και κυρίως του νοιάζομαι. Νοιάζομαι για το περιβάλλον, νοιάζομαι για την επόμενη μέρα του πλανήτη. Το πρόγραμμα σχεδίασε και επιμελήθηκε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Υπολογίζεται ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου η ηλιακή ενέργεια της παραλίας θα φορτίσει 27.000 συσκευές με καθαρή ενέργεια. Όλα τα στοιχεία μάλιστα καταγράφονται online με χρήση Internet of Things. Δημόσια ιστοσελίδα, στην οποία παίρνουμε συνεχώς τα στοιχεία για τις φορτίσεις που γίνονται, για το πόση ενέργεια παράγουμε από τα φωτοκύτταρα που βλέπετε στην κορυφή των ομπρελών, αλλά και το πόσο διοξείδιο του άνθρακα γλιτώνουμε με αυτή τη χρήση. Το ρεύμα που θα παραχθεί ισοδυναμεί από την ενεργειακή κατανάλωση ενός ολόκληρου νοικοκυριού για ένα μήνα, ενώ το διοξείδιο του άνθρακα που δεν θα εκλειθεί ισοδυναμεί με την κίνηση ενός αυτοκινήτου για ένα μήνα. Στόχος του πιλωτικού προγράμματος είναι η εξοικείαση των πολιτών με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή μετάβαση που αποτελεί βασικό πυλώνα της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στην Ελλάδα, ειδικά, έχουμε κάθε συμφέρον. Και από πλευράς οικονομικής έχουμε μια πανέμορφη χώρα η οποία έχει ένα ενεργειακό δυναμικό πάρα πολύ μεγάλο από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό είναι λοιπόν που θέλουμε να δείξουμε. Ελπίζουμε ότι αυτές οι πιλωτικές ενέργειες θα ανοίξουν μάτια, αλλά θα ανοίξουν και όρεξη για το μέλλον. Κλιματικές δράσεις όπως αυτή, καθώς επίσης και δράσεις για την ψηφιακή μετάβαση, πρόκειται να επιχορηγηθούν και από το Ευρωπαϊκό Πακέτο για την ανάκαμψη από την πανδημία.